Είμαστε από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έχουμε δημιουργήσει καινούργια νομοθεσία για την ηλεκτρονική υγεία και τον ηλεκτρονικό φάκελο. Άρα, ερχόμαστε σαν Κύπρος να πρωτοπορήσουμε και να δώσουμε το know-how σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μεγαλώνει η κοινότητα των γυναικών μέσα στην πληροφορική. Τούτο διακίνητον και σε άλλες κοπέλες να ασχοληθούν. Είναι απλά το κοινό στερεότυπο ότι ένας άντρας είναι πληροφορική, κάνει προγραμματισμό κτλ. Κτλ. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Σχίζα. Καλώς ορίσατε στα καινούργια κτίρια του Κέντρου Αριστεία Science. Αν με γνωρίσει κάποιος για πρώτη φορά, θα συστηθώ ως ερευνήτρια. Η έρευνα που ασχολούμαι έχει να κάνει με την εικονική πραγματικότητα, την επαυξημένη πραγματικότητα στον τομέα της υγείας. Γεννήθηκα στην Λευκωσία το 1988. Δύο μου χρόνια μετακομίσαμε στην Αμερική, στην Ινδιανάπολη, λόγω του ότι ο πατέρας μου εργάζεται καθηγητής στο University of Indianapolis. Μετά έπρεπε να επιστρέψουμε πίσω Κύπρο για τον λόγο ότι έπρεπε να έρθει ο πατέρας μου στην Κύπρο για να δημιουργήσει το Computer Science του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην παιδική μου ηλικία, πάντα λόγω του πατέρα, βιώσαμε το να έχουμε το πρώτο κινητό, το να έχουμε τον πρώτο υπολογιστή στο σπίτι. Άρα με αυτά τα ρεθίσματα βοηθήσαμε και ξητάραμε για να ακολουθήσω την πληροφορική. Μεγαλώνοντας ήμουν πολλά κοντά μαζί με τον πατέρα μου, έτσι ώστε ήταν ο άνθρωπος που μου έδωσε τα ρεθίσματα για να ασχοληθώ με την τεχνολογία και την πληροφορική. Το μάστερ μου ήταν πάνω σε πολυμέσα. Οι επιλογές που είχα τη δεδομένη στιγμή που τελείωσα το μάστερ μου ήταν σε διαφημιστικές. Όπου αυτό με γέμιζε εμένα σαν άνθρωπο, άρα με τη βοήθεια του πατέρα μου εντάχθηκα στο να κάνω ένα διδακτορικό. Το διδακτορικό μου είχε θέμα ως το οικοσύστημα της ηλεκτρονικής υγείας στην Κύπρο. Τη δεδομένη στιγμή που μπήκαμε στο διδακτορικό μου, ήταν πάρα πολλά hot topic στην Ευρώπη η ηλεκτρονική υγεία. Άρα ήρθα εγώ να συμβάλλω σε αυτήν την προσπάθεια για τα δεδομένα της Κύπρου, να ανακαλύψω σε νομικά πλαίσια, σε τεχνολογικά πλαίσια, αλλά και πολιτικά πλαίσια, πώς μπορεί να ενταχθεί το οικοσύστημα της ηλεκτρονικής υγείας στην Κύπρο. Τι εννοούμε με την ηλεκτρονική υγεία? Εννοούμε την ανοικοδόμηση όλων των πόρων της υγείας σε ηλεκτρονική μορφή. Εννοούμε όλα τα συστήματα που αφορούν την υγεία να είναι ηλεκτρονικά και επίσης να χρησιμοποιούνται καινούργιες τεχνολογίες που να βοηθούν στην περίθαλψη του πολίτη. Ο στόχος της Ευρώπης αλλά και του διδακτορικού μου ήταν να μετατρέψουμε την ιατροκεντρική προσέγγιση που υπήρχε μέχρι πρόσφατα, να την κάνουμε πολιτοκεντρική προσέγγιση. Το να υπάρχει ο πολίτης στο κέντρο. Ένα παράδειγμα της πολιτοκεντρικής προσέγγισης έχει να κάνει με τον ηλεκτρονικό φάκελο. Είναι όλα τα δεδομένα που μπορεί να έχει ένας πολίτης για την υγεία του. Μπορεί ένας πολίτης να θέλει να αποθηκεύσει πόσα βήματα έχει κάνει μέσω από το, είτε από το κινητό του ή από κάποιον άλλο wearable, είτε να βάλει κάποιες διατροφικές συνήθειες που μπορεί να έχει καθημερινά. Βασικά, ο ηλεκτρονικός φάκελος απαρτίζεται από πληροφορίες που μπορεί να εισάξει ο πολίτης ο ίδιος, αλλά και από τον προσωπικό του γιατρό ή από κάποιον άλλον ειδικό γιατρό που περιθάλπτηκε σε κάποιο χρονικό διάστημα της ζωής του. Είτε μπορεί να υπάρχει κάποιες νοσηλίες που μπορεί να είσαι σε κάποια διάφορα νοσοκομεία, είτε κάποιες αλλεργίες. Βασικά, ένα θησαυρός κάποιου πολίτη, ο ηλεκτρονικός φάκελος.
που εν τούτος που απαρτίζει την ασθενοκεντρική προσέγγιση ή την πολιτοκεντρική προσέγγιση. Ένα άλλο παράδειγμα ασθενοκεντρικής προσέγγισης που έχουμε εδώ στο Science σε συνεργασία με τον Οίκον Ευγυρίας Αρχάγγελος Μιχαήλ στο ΚΑΙΜΑΚΛΗ είναι το να δημιουργούμε κάποια προγράμματα εικονικής πραγματικότητας στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ όπου μπορούν να μπούσεις σε έναν εικονικό περιβάλλον που αυτό μπορεί να είναι το περιβόλιν τους. Υπάρχουν 6 περίπου φυσικές ασκήσεις που πρέπει να κάνουν καθημερινά οι ασθενείς με άνοια που το βρίσκουν πάρα πολύ άνοιαρο. Άρα ερχόμαστε εμείς σαν science να δημιουργήσουμε κάποια προγράμματα εικονικής πραγματικότητας που αντικατοπτρίζουν αυτές τις 6 ασκήσεις που κάνουν αλλά σε έναν εικονικό κόσμο, όπου αυτός ο εικονικός κόσμος μπορεί να απαρτίζεται το περιβόλι, που μπορεί οι ηλικιωμένοι να είναι πιο familiar με τσίνον το περιβάλλον στο να κάνουν κάποιες ασκήσεις, που μια ασκήση που μπορεί να κάνουν είναι το να πιάνουν πορτοκάλια από τα δέντρα, είτε να τσαπίζουν, είτε να περπατούν στο περιβόλι, ακόμα και ο ήχος που έχουν τα πουλιά μέσα στο περιβόλι, ένα περιβάλλον που είναι πιο οικείο για τσίνος, άρα είναι πιο ευχάριστο στο να κάνουν τις φυσικές ασκήσεις που πρέπει να κάνουν καθημερινά. Ακόμα μια δράση που κάνουμε σαν science σε συνεργασία με το Medical School του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι στο να δημιουργούμε άλλα applications ώστε να βοηθήσουμε τους φοιτητές της ιατρικής σχολής στο να εκπαιδεύονται στις κλινικές τους δεξιότητες. Επίσης, διδάσκω το μάθημα της ηλεκτρονικής υγείας στους πρωτοετής φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το μάθημα της ηλεκτρονικής υγείας έρχεται να βοηθήσει και να ενημερώσει τους φοιτητές για το τι εστί τεχνολογία, ποιες δυνατότητες μπορεί να παρέχει η τεχνολογία στους φοιτητές, αλλά και μεταγενέστερα πώς μπορεί να τους βοηθήσει στην ιατρική τους πράξη ή στην κριτική σκέψη. Όσον αφορά την Κύπρο και την ηλεκτρονική υγεία, είμαστε από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έχουμε δημιουργήσει καινούργια νομοθεσία για την ηλεκτρονική υγεία και τον ηλεκτρονικό φάκελο. Άρα, ερχόμαστε σαν Κύπρος να πρωτοπορήσουμε και να δώσουμε το know-how σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τούτη η νομοθεσία βοηθά στη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου στην Κύπρο. Άρα, από τη γέννηση μας μέχρι το θάνατο μας θα δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος. Όπου αυτός ο ηλεκτρονικός φάκελος θα μας αγκαλιάζει σε όλη την πορεία της ζωής μας, σαν πολίτες της Κύπρου. Έχει χώρες που ακόμα δεν αποφασίσασαν αν θα γίνεται με τη γέννησή σου ή αν θα πρέπει να δεχτείς εσύ να τον κάνεις, αν θα είναι επιλογή να είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος. Αλλά για την Κύπρο θα γίνεται αυτόματα η δημιουργία του ηλεκτρονικού φάκελου με τη γέννηση. Μετά από όλη την βαβούρα της δουλειάς, του 8ωρου της δουλειάς, ένα τρίωρο στη δημιουργία του πυλού μετά από μια δύσκολη ημέρα είναι το καλύτερο κομμάτι γιατί έρχεσαι και συνδυάζεις το κομμάτι του κάθομαι 8 ώρες πάνω σε ένα γραφείο είτε να διαβάζω, είτε να γράφω paper, είτε να πρέπει να απαντώ σε email, είτε να κάνω meetings, το να έρχεσαι μετά και να αφιερώνεσαι στο να δημιουργάς γιατί πάντα πρέπει να καλλιεργάς όλες τις πτυχές του εγκεφάλου σου και το δημιουργικό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι που έθελα να το αφήσω και διά μου έναυσμα για να προχωρήσω στην επόμενη μου ημέρα. Λόγω του ότι σπούδαζα στην Αγγλία είχα πάρα πολλά ρεθίσματα από second hand ρούχα, vintage ρούχα. Μεταγενέστερα, λόγω του ότι ήρθα Κύπρο και είχα πάρα πολλά μεγάλη καρταρόπα, έχω ακόμα μεγάλη καρταρόπα, ξεκίνησα στη βιώσιμη ανάπτυξη του second hand. Άρα ήρθα και δημιούργησα ένα second hand shop στο Instagram και πουλώ τα δικά μου τα ρούχα προς το παρόν. Μεγαλώνει η κοινότητα των γυναικών μέσα στην πληροφορική. Τούτο διακίνητρον και σε άλλες κοπέλες να ασχοληθούν. Είναι ένα απλά το κοινό στερεότυπο ότι ένας άντρας είναι πληροφορική, κάνει προγραμματισμό, κτλ. Πλέον και οι γυναίκες ενδιαφέρονται και οι γυναίκες εν γνώστες της τεχνολογίας.